μας δώσει όλα τα νεότερα. Μανώλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα από την πόλη Ατσάκαλε, ακριβώς στο σημείο 0 με τα σύνορα με τη Συρία. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα, Μανώλη? Κοιτάξτε, στις 6 και στις 7 το απόγευμα, στο σημείο που βρισκόμαστε, ήρθαν και έπεσαν δύο ρουκέτες, εκτοξεύτηκαν από την πλευρά των Κούρδων στην πόλη Ατσάκαλε. Συνολικά από τις βολές αυτών των ρουκετών σκοτώθηκαν 4 άτομα εδώ και άλλα 2 άτομα σε μια άλλη περιοχή. Συνολικά 6 Τούρκοι πολίτες σκοτώθηκαν από τις ρουκέτες που εκτοξεύουν οι Κούρδοι. Από την άλλη, το τουρκικό πυροβολικό σφυροκοπεί τις θέσεις των Κούρδων, όπου και εκεί υπάρχουν νεκροί άμαχοι. Αυτός είναι και ο λόγος που ήδη ο Δήμος της περιοχής με τα μεγάφωνα καλεί τον κόσμο, όσοι θέλουν, να εγκαταλείψουν την πόλη των 100.000 κατοίκων, καθώς η νύχτα είναι επικίνδυνη με τα φώτα, γι' αυτό το λόγο και πολλοί κάτοικοι της περιοχής φεύγουν. Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι... Παρακαλώ. Ναι, ναι. Η αίσθησή σου είναι ότι υπάρχει αντίσταση, Μανώλη, αυτή την ώρα? Είναι κόσμος και δει στρατιώτες που επιλέγουν να μείνουν και να πολεμήσουν στις θέσεις τους? Έτσι φαίνεται. Κυρίως εμείς είμαστε απέναντι από την κουρδική πόλη Ταλαβιάτ, που αριθμεί 35.000 κατοίκους, μαζί με τους πρόσφυγες εντός Συρίας είναι περίπου 100.000 άνθρωποι. Και βλέποντας ότι όλη την ημέρα εκτοξεύονται ρουκέτες και μέχρι στιγμής στην πόλη αυτή δεν έχει εισέλθει ούτε ο ελεύθερος Συριακός στρατός αλλά ούτε ο τουρκικός στρατός, δείχνει ότι υπάρχει μια αντίσταση. Γι' αυτό το λόγο και όλη η προσπάθεια των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων είναι με το πυροβολικό στη συγκεκριμένη περιοχή. Η Τουρκία ανακοίνωσε επίσημα ότι έχει καταλάβει 13 χωριά, όχι πόλεις. Και φαίνεται ότι αυτή η επιχείρηση θα διαρκέσει αρκετές μέρες, καθώς υπάρχει αντίσταση σε διάφορα σημεία. Και βεβαίως η τουρκική πλευρά δεν θέλει να έχει πολλά θύματα, και ο λόγος είναι ότι γι' αυτό προχωρούν σιγά-σιγά. Ναι. Τώρα, κάτι τελευταίο, επειδή είναι και μια άλλη μάχη αυτή των εντυπώσεων, από τη μια το τουρκικό αφήγημα είναι ότι κάνει μια ειρηνευτική επέμβαση εκεί και ότι πάντως προστατεύει τα γυναικόπαιδα, κυκλοφορούν μάλιστα και φωτογραφίες και βίντεο που θέλουν να δικαιολογήσουν αυτό, να το υποστηρίξουν για να είμαι πιο ακριβής. Από την άλλη όμως υπάρχουν φωτογραφίες και μάλιστα αυτή η απίστευτη φωτογραφία με το μικρό εξάχρονο, το πρώτο θύμα που από το πρωί... Ναι. Ναι, κοιτάξτε, πόλεμος είναι και στις δύο πλευρές συμβαίνει αυτό. Δηλαδή και εδώ που στο Ατσάκαλε που είμαι, σχεδόν μπροστά στα μάτια μου, σκοτώθηκε ένα μωρό 3 μηνών από τις ρουκέτες που ήταν από τους Κούρδους. Δηλαδή, επειδή υπάρχει μια μάχη με τα πυροβόλα και τις ρουκέτες, δυστυχώς τα θύματα αυτή τη στιγμή είναι οι πολίτες περισσότεροι. Βεβαίως περισσότεροι αυτή τη στιγμή τα θύματα είναι στην κουρδική πλευρά. Από την άλλη, φαίνεται ότι θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι μάχες και οι νεκροί δεν είναι μόνο στους στρατούς, είναι και αθώοι πολίτες. Και αυτό είναι που ανησυχεί περισσότερο και τις δύο πλευρές. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Μανώλη Κωστίδη. Ευχαριστώ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από το θέατρο.